Το πιο δύσκολο στον χριστιανό, ιδίως στα παιδιά της εφηβικής ηλικίας, είναι η εξομολόγηση. Στην Δυτική Εκκλησία γίνεται πίσω από ένα παραβάν. Αυτό διευκολύνει τον άνθρωπο να είναι ειλικρινής και να τα λέει όλα. Εμείς ντρεπόμαστε και γι' αυτό τα παιδιά απέχουν από την εξομολόγηση ενώ θέλουν να κοινωνούν. Γιατί είναι απαραίτητη η εξομολόγηση πριν από τη Θεία Κοινωνία, όταν μάλιστα η εξομολογήθηκε κανείς πριν από ένα χρόνο παραδείγματος χάρη. Μπορεί κάποια αμαρτήματα να τα δώσει κανείς γραπτό στον εξομολόγο, όταν από λεπτότητα δεν μπορεί να τα κατονομάσει, εννοείται την ώρα της εξομολογήσεως. Όταν κανείς την εξομολόγηση λέει ότι δεν πιστεύει στο Θεό, τι νόημα έχει η εξομολόγηση? Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι μία σειρά από επιμέρους ερωτήματα και εδώ θα προσπαθήσουμε κάτι να απαντήσουμε. Όπως αντιλαμβάνεστε, βασικό ερώτημα της όλης απορίας είναι το πρόβλημα της ντροπής. Ίσως μοιάζει ότι η ντροπή είναι εμπόδιο για μια ειλικρινή εξομολόγηση, όπως εδώ διατυπώνει ο απορών. Και μάλιστα επαναλαμβάνει και λέγει και μάλιστα θυμίζει ότι στην Δυτική Εκκλησία υπάρχει αυτό το τεχνικό στοιχείο, να υπάρχει ένα παραβάν από πίσω, να είναι ο ιερεύς, όταν εσύ θα πας εκεί δεν θα ξέρεις ποιος είναι, αλλά ούτε αυτός θα ξέρει ποιος εξομολογείται. Θα πεις τα αμαρτήματά σου και θα φύγεις. Αυτά τα ευρήματα που έχει η Δυτική Εκκλησία, τα οποία μοιάζουν ότι είναι έξυπνα, αλλά είναι έξυπνα από την ανάποδη, όπως θα δείτε στη συνέχεια, διότι αυτά τα έξυπνα πολλές φορές ευρήματα είναι στο βάθος αντιψυχολογικά, παρότι θα εκρίνοντο ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν ψυχολογικά. Θα το δείτε στη συνέχεια. Παιδιά, η ντροπή είναι ένα σπουδαίο στοιχείο για την εξομολόγηση. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο στοιχείο. Δεν πρέπει να τη βγάλουμε, την ντροπή. Αυτή ακριβώς που λέμε ότι μας εμποδίζει. Πρέπει να την αφήσουμε την ντροπή, διότι βοηθάει εις το να μην επαναληφθούν τα αμαρτήματα. Ώστε λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι εμπόδιο η ντροπή, αλλά είναι βοηθητικό στοιχείο, σπουδαίο βοηθητικό στοιχείο για μια γόνιμη και καλή εξομολόγηση. Αρκεί να υπάρχει σωστή, ορθόδοξη, αληθινή τοποθέτηση του κάθε εξομολογουμένου μέσα εις το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον τέταρτο του λόγο, στην Κλίμακα: «Γενού και το ήθη και το λογισμό ως κατάδικος επί τη εξομολογήσει σου και ως προς το ήθος», δηλαδή ως προς το πώς αισθάνεσαι, το πώς εμφανίζεσαι, και ως προς τον λογισμό, πως μέσα σου σκέπτεσαι, σαν κατάδικος, λέει, θα πας στην εξομολόγηση. Εις γην νενευκός, να ανέβεις, να έχεις τα μάτια σου προς τα κάτω, και οι δυνατόν και τους πόδας του ιατρού ως του Χριστού δάκρυα βρέχον. Και αν είναι δυνατόν να βρέχεις τα πόδια του πνευματικού με δάκρυα, σαν να έβρεχε στα πόδια του Χριστού. Εδώ τι έχουμε? Μία καταπρόσωπον αντιμετώπιση του πνευματικού. Αυτό δε βοηθάει θαυμάσια να αναπτυχθεί σε όλη τη την ομορφιά
το μυστήριο της εξομολογήσεως σε όλη του την ομορφιά. Είναι πολύ σπουδαίο. Σκεφτείτε, παιδιά, ότι στην αρχαία εκκλησία η εξομολόγηση έγινε το δημοσίως. Εστέκοντος στο κέντρο του ναού και έλεγαν: έκανα εκείνο, 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 εκείνο. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος έχει ένα υπόδειγμα ενός τέτοιου ανθρώπου. Ή το λέει φοβερό να ακούει κανείς αυτόν τον άνθρωπο, ή το εγκληματίας και διεφθαρμένος, φοβερός. Και τα έλεγε με τα πάσης λεπτομερίας. Ή τα λέγει φρικώδες. Και στο τέλος, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αφού τα είπε όλα, τότε ο προεστός, ο προϊστάμενος, ο ηγούμενος, τον επήρε, του δείξε πολύ αγάπη και όλα εκείνα τα γνωστά πια σαν καρπός της εξομολογήσεως ενώπιον πάντων. Αυτό το ότι η Δύση έχει αυτό το τεχνικό στοιχείο να μιλάει πίσω από ένα παραβάν, όπως σας είπα στην αρχή, μοιάζει ότι είναι κάτι που ταιριάζει με την ψυχολογία, αλλά είναι αντιψυχολογικό και αντιπαιδαγωγικό, υπογραμμίζω και αντιπαιδαγωγικό, διότι δεν αναπτύσσεται εκείνη η σχέση, η ωραιότητα της σχέσης πνευματικού και εξομολογουμένου. Για να πάρετε την εικόνα αυτής της ψυχολογικής και της παιδαγωγικής τοποθετήσεως πνευματικού και εξομολογουμένου, θα σας θυμίσω την παραβολή του ασώτου Υιού. Εδώ τι βλέπουμε? Ο ασώτος Υιός επιστρέφει και συναντάται προσωπικά με τον Πατέρα. Θα μπορούσε να πει στη μακρινή τη χώρα: λύπησα τον Πατέρα μου, τον λύπησα, τι κρίμα, τον λύπησα, και να μείνει εκεί στην ξενιτιά. Τι κάνει όμως? Δεν το κάνει αυτό, γυρίζει πίσω και δεν βρίσκει κάποιον δούλο να του πει, ξέρεις, ή κάποιον υπηρέτη του σπιτιού, ξέρεις, πήγαινε πες τον Πατέρα μου το και το, ή ξέρεις, πες τον Πατέρα μου να έρθει και να είναι πίσω από την πόρτα, πίσω από το παραβάν, πίσω από την πόρτα, εγώ θα είμαι απ' έξω, εγώ θα του τα λέω και εκείνος θα τα ακούει. Κοιτάξτε στην παραβολή, ο Πατέρας κοιτάζει από το παράθυρο. Κάθε μέρα κοιτάζει, επιστρέφει το παιδί του. Και όταν γυρίζει, το πιάνει, το φυλάει, τα αγκαλιάζει. Πρόσωπο προς πρόσωπο ο γιος λέγει: Πατέρα μου, ήμαρτον, ενώπιον σου και ενώπιον του ουρανού. Έχουμε την καταπρόσωπον αντιμετώπιση. Πέστε μου τώρα, ποιο είναι πιο ψυχολογικό? Αυτό που έχει δύσεις ή αυτό που εισηγείται η Ανατολή, δηλαδή όπως το βλέπουμε στην παραβολή του ασώτου Υιού? Πέστε μου, ποιο είναι πιο παιδαγωγικό τώρα, όχι μόνο ψυχολογικό, της Δύσεως ή της Ανατολής, όπως το έχουμε εμείς, που δηλαδή πια βλέπεις το πρόσωπο? Ξέρετε, ο λαός λέγει, το πρόσωπο είναι σπαθί. Ξέρετε τι σημαίνει? Άμα θέλετε να πάτε κάπου, πρέπει να, και θέλετε, ξέρω εγώ, για συνοικία σου, για γάμο, για εργασία, δεν είναι αρκετή φωτογραφία. Ούτε θα λέγαμε τι είναι μια φωνή πίσω από ένα παραβάν. Σαν να την έχω τη φωνή στο μαγνητόφωνο. Γιατί έρχεστε εδώ να με ακούσετε, πέστε μου, και δεν τα γράφω σπίτι μου αυτά, και να έχω κασέτες, να πάτε σε έναν τόπο, να τις αγοράσετε, να τις χαρίσουμε, δεν ξέρω τι θα γίνει, και να έχει ο καθένας μια κασέτα να ακούει τη φωνή μου. Το πρόσωπο έχει σημασία. Γιατί πάμε στο σχολείο? Γιατί δεν υπάρχει στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, σειρά μαθημάτων που εκεί να τα ακούμε όλα μια χαρά και να μην πηγαίνουμε σχολείο? Το πρόσωπο. Το πρόσωπο τίποτα δεν το αντικαθιστά. Και ψυχολογικά και παιδαγωγικά. Συνεπώς, πίσω από το παραβάν θα πω τις αμαρτίες μου? Όχι. Θα δω το πνευματικό. Μα ντρέπομαι. Μα η ντροπή έχει αξία. Διότι η ντροπή αυτή θα με κάνει να μην ξανακάνω εκείνα τα οποία είχα κάνει. Και λέγει στη συνέχεια, ή μάλλον μπορούμε να υπούμε ακόμη στην παραβολή του ασώτου,
Πόσο συμπαθή στέκεται αυτός ο άσωτος Υιός. Προσέξτε, ο Κύριος είπε την παραβολή. Εμείς την ακούμε μια φορά το χρόνο στην Εκκλησία. Ποιον συμπαθούμε, τον μεγαλύτερο ή τον μικρότερο? Πάντα τον μικρότερο συμπαθούμε. Γιατί? Διότι έχει ειλικρινή μετάνοια. Σας βεβαιώνω, όταν ο εξομολογούμενος, οποιασδήποτε ηλικίας, δείξει μετάνοια και θέλει να διορθωθεί, χωρίς να δικαιολογείται, χωρίς να κατηγορεί άλλους ή να κάνει τον πνευματικό του αντίδικο, γιατί συμβαίνει και αυτό. Ακούμε πολλές φορές να μου λένε, να μας λένε, εσείς λέει φταίτε πάτερ που δεν μας τάπατε, πού του. Εγώ φταίω επειδή μου πήγε στην αμαρτία. Ναι, λέει, εσείς φταίτε. Σε κάνει αντίδικο. Όταν λοιπόν έχει ταπείνωση και λέγει εγώ φταίω, αν ξέρατε πόσο συμπαθής γίνεται, μόλις και ανάγκη να σας το πω, μας έρχεται να αγκαλιάσουμε τον άνθρωπο που εξομολογείται σαν τον πατέρα της παραβολής του ασώτου και να πούμε, παιδάκι μου, να σε έχει καλά ο Θεός, μην τα ξανακάνεις αυτά. Τόσο ωραία, τόσο ψυχολογημένα και τόσο παιδαγωγικά. Ύστερα λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είπε και μη εσχυνθείς. Πες και μην τραπείς. Όχι βεβαίως το μην τραπείς με την έννοια να πας αδιάντροπα, γιατί σας έλεγα κάποτε, κάνω δύο χρόνια τώρα, μου είχε συμβεί το εξής. Μια κοπέλα του Λυκείου, τελευταίας τάξης του Λυκείου, με ένα πολύ κοντό φουστάνι, με ένα αέρα που έχουν οι κοπέλες του φεμινισμού, μπαίνει μέσα, κάθεται στην καρέκλα χωρίς που εγώ κάθισε, κάθεται. Μάλιστα έπεσε με όλο το βάρος σωματός της επάνω στην καρέκλα, βάζει τον απόδια πάνω στο άλλο και μου λέει, ξέρετε, έχω προβλήματα, έχω, προβληματίζουμε. Χαιροπολίτης λέγω. Αυτό βεβαίως τα λέγαμε, μπαίνει χωρίς ντροπή. Αυτό δεν είναι που λέει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, είπε και μη εσχυνθείς. Αυτό είναι αφθάδιο, είναι ανέδιο, είναι φοβερό πράγμα. Φοβερό. Μην τραπείς να πεις τις αμαρτίες σου. Βεβαίως, για προσέξτε. Εδώ θα σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Έχετε πάει σε γάμο? Ασφαλώς ναι. Ξέρετε ότι στην ύφη υπάρχει ένα πέπλο. Δηλαδή στην όλη στολή, θα λέγαμε, την ύφικη, υπάρχει ένα πέπλο. Αυτό το πέπλο θα μου πείτε τι της δίνει, μεγαλοπρέπεια? Όχι. Καλά, δίνει και μεγαλοπρέπεια. Το πέπλο είναι ότι ακριβώς σε μια χειροτονία διακόνου, αν ποτέ έχετε δει, που του βάζουν μια πετσέτα πάνω στο κεφάλι. Το έχετε δει αυτό? Κρατάει μια λεκάνη και του βάζουν μια πετσέτα. Αν ξέρατε, γιατί και εγώ πέρασα από το διακονικό, θα λέγαμε, τη διακονική τάξη, πόσο ευεργετική είναι εκείνη η πετσέτα. Διότι όλοι κοιτάζουν τον χειροτονούμενο διάκονο, αυτός είναι κουκουλωμένος με την πετσέτα και γλιτώνει τα βλέμματα του κόσμου. Και οι νύφοι που την κοιτάζουν όλοι και υποτίθεται μια φορά παντρεύεται ένας άνθρωπος, κανονικά μια φορά παντρεύεται, είναι πολύ φυσικό, είναι η πρώτη της εμπειρία να ντρέπεται. Εκείνο το βέλος, το οποίο σήμερα βέβαια είναι διαφανές, θα έπρεπε να μην είναι διαφανές, τη σκεπάζει και την προστατεύει και έτσι η ντροπή της κρύβεται πίσω από το πέπλο. Αν τώρα όλα αυτά που είναι πολύ ωραία και μάλιστα να έχει μία ελαφρά σύγχυση, ένα μικρό τρακ να έχει η κοπέλα, είναι πολύ φυσικό. Όλα είναι πολύ φυσικά. Αυτό το τρακ, το κοκκίνισμα, το ντρόπιασμα, το κατέβασμα των ματιών, όλα έχουν τη θέση τους. Χαριτωμένα. Αν τώρα οι νύφοι την ώρα που παντρεύονται κλείνει το μάτι στους φίλους και στις φίλες γύρω στο περιβάλλον, τι θα λέγατε δια αυτήν την νύφη? Ξευγαλμένη, ξευγαλμένη. Αυτό είναι η ντροπή. Ωραία είναι αυτή η ντροπή. Ωραία ντροπή. Και θα πεις, εμών το τραύμα πάτερ, εμή η πληγή. Δικό μου το τραύμα, δική μου η πληγή. Εγώ αμάρτησα, εγώ. Δεν επιρρύπτω ευθύνη σε κανέναν. Εγώ αμάρτησα. Και όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μη αναμείνεις τον ελέγχοντα. Όπως ακριβώς μερικοί λένε, κάντε μου ερωτήσεις. Παιδάκι μου, τι περιμένεις? Μη εκδέξει τον κατήγορον, αλλά αυτός προλαβών άρπασον την πρωτολογία. Εσύ ξεκίνα να λες,
Είμαι αυτός και αυτός και αυτός. Εξάλλου, όπως λέγει η Σοφία Σιράκ, έστι εσχήνη επάγουσα αμαρτίαν. Υπάρχει εσχήνη που οδηγεί, λέει, στην αμαρτία. Και έστι εσχήνη δόξα και χάρις. Και υπάρχει τροφή που είναι δόξα και χάρις. Όπως σας είπα, η νύφη η οποία ντρέπεται, αυτή τι είναι, μια δόξα, μια χάρις. Λέει κανείς, αυτή η κοπέλα τι υπέροχη είναι, έχει μια συστολή, ντρέπεται. Και όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης πάλι της Κλίμακος, ούγαρε στην εκτός εσχήνης, εσχήνης απαλλαγήνε. Θυμηθείτε αυτό να το ξέρετε. Δεν υπάρχει, λέγει, ο τρόπος να απαλλαγείς από την ντροπή παρά μέσα στο χώρο της ντροπής. Και αυτός ο χώρος είναι η εξομολόγηση. Τόσο ψυχολογημένο, θα το πω άλλη μια φορά. Δεν υπάρχει τρόπος να απαλλαγείς από την ντροπή παρά μόνο μέσα στο χώρο της ντροπής. Και αυτός είναι η εξομολόγηση. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι και από ψυχολογικής και από παιδαγωγικής πλευράς ο χώρος της εξομολογήσεως χωρίς παραβάν είναι σπουδαίος. Ύστερα μην ξεχνάτε ότι ο πνευματικός γνωρίζει πολλά. Νομίζετε ότι αυτό που θα πάει να πείτε, πρωτοτυπείτε, θα τα ακούσει για πρώτη φορά ο πνευματικός και θα πει αλήθεια, πω, σοβαρά, έκανες αυτό. Παιδιά, ο πνευματικός γνωρίζει πολλά, έχει ακούσει πολλά. Δεν εκπλήσετε, δεν εκπλήσετε. Έτοιμος να βοηθήσει μόνο και τίποτε άλλο. Ακόμη η ντροπή που αποκρύπτει τα αμαρτήματα είναι διαβολική. Είναι γνωστό. Λέγει πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, «Υπέ εντάφθα ή να μη εκεί υπομοιριάδων αγγέλων και ανθρώπων εσκυνόμενος ελεγχθείς». Πες τα δω, στη γη αυτή, όσο ζεις, για να μη ντροπιαστείς, λέγει, ενώπιον μοιριάδων αγγέλων εκεί στον ουρανό. «Υπέ μη τι εστί κάλλιον, όδε εν εκκλησία το Θεό μόνο εξομολογήσαστε και το πνευματικό σου πατρί, ή εκεί επί το σούτων μοιριάδων δημοσιεύεστε». Πες μου, λέει, τι είναι καλύτερο? Δεν είναι καλύτερο να τα πεις εδώ στην εκκλησία, να τα πεις στον πνευματικό σου και να απαλλαγείς? Δεν είναι καλύτερο παρά εκεί όταν θα δημοσιευθούν τα αμαρτήματά μας? Ξέρετε τι φοβερό πράγμα, παιδιά, εσείς που με ακούτε τώρα, να ακούσετε εν ημέρα κρίσεως ότι αυτός που σας έκανε μαθήματα, ο καθηγητής σας, ο πνευματικός σας, έκανε εκείνη και εκείνη και εκείνη την αμαρτία και δεν πήγε να εξομολογηθεί. Πέστε μου εγώ την ντροπή θα αισθάνομαι. Πέστε μου την ντροπή θα αισθάνομαι. Φοβερή. Λοιπόν, δεν είναι προτιμότερο, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, εδώ να πάμε να καταθέσουμε. Εδώ στη ζωή αυτή, ενώπιον του πνευματικού. Ας προσέξουμε. Δεν θα αποκρύψουμε τίποτα. Μην ξεχνάμε, Θεός ου μικτηρίζεται, ο Θεός δεν εμπέζεται. Πάμε σε ένα άλλο σημείο της απορίας που ερήφθη. Είναι απαραίτητη η εξομολόγηση πριν από κάθε κοινωνία? Ασφαλώς όχι, δεν είναι απαραίτητη. Αλλά εφόσον πρώτον δεν υπάρχει σοβαρό αμάρτημα και δεύτερον κοινωνούμε πολύ συχνά. Ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, ένας νέος, μια νέα, που κοινωνεί κάθε εβδομάδα ή κάθε 15, πολύ συχνά, δεν θα πηγαίνει κάθε 15 ή κάθε εβδομάδα να εξομολογείται. Θα πηγαίνει όποτε υπάρξει λόγος, αλλά και αν δεν υπάρξει λόγος, δεν θα αφήσει τους 2 μήνες να περάσουν, θα πάει να εξομολογηθεί. Έστω και αν δεν υπάρχει λόγος. Μπορούμε λοιπόν να κοινωνούμε, εφόσον κοινωνούμε συχνά, χωρίς κάθε φορά να εξομολογούμεθα, με τον όρον ότι προσέχουμε τη ζωή μας. Βεβαίως. Ακόμη ένα τρίτο σημείο, άλλο ερώτημα στην κυρίως απορία: μπορεί κάποια αμαρτήματα διαλόγους λεπτότητος να τα δώσει γραπτό στο πνευματικό ο εξομολογούμενος και φυσικά να είναι παρόν ο εξομολογούμενος? Μπορεί, βεβαίως.
για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο μπορεί να γράψει ένα χαρτάκι κάποια πράγματα που θα δίσταζε να τα πει με το στόμα και να τα δώσει στον πνευματικό. Ο πνευματικός παίρνει το χαρτί και τα διαβάζει. Είναι μπροστά μας εξομολογούμενος. Αυτό μάλιστα μπορεί να γίνει. Και ένα τέταρτο σημείο. Όταν κανείς λέγει στην εξομολόγηση ότι δεν πιστεύει στο Θεό, τι νόημα έχει η εξομολόγηση? Α, εδώ προσέξτε. Εμένα μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές αυτό. Βεβαίως, για να έχει νόημα η εξομολόγηση, πρέπει να πιστεύει όχι απλώς στο Θεό, αλλά και στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Ότι ο Ιησούς Χριστός είναι τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός, διότι δυνάμει αυτή της ενανθρωπίσεως και της θυσίας του Χριστού έχουμε την σύσταση των μυστηρίων και την άφεση των αμαρτιών μας. Χωρίς τον Χριστόν, την ενανθρώπισή Του και τη θυσία Του, δεν έχουμε μυστηρία, δεν έχουμε εξομολόγηση, δεν έχουμε άφεση αμαρτιών. Βεβαίως, άμα δεν πιστεύω στον Χριστό, τότε δεν μπορεί, δεν στέκεται η εξομολόγηση, δεν είναι δυνατόν. Αλλά εδώ θα ήθελα να σας έλεγα κάτι. Προσέξτε, προσέξτε πολύ για να μην μπερδευτούμε. Όταν κάποιο πρόσωπο, μια κοπέλα, ένα αγόρι πει «Δεν πιστεύω στο Θεό», δεν πρόκειται περί αθείας. Διότι το λέει έτσι, τον μπερδεύει, δεν κάνει καλή διατύπωση. Πολλές φορές πρόκειται περί ολιγοπιστίας. Και αυτή η ολιγοπιστία προέρχεται από μια αγνωσία Θεού. Μερικά πράγματα δεν μπορεί να τα καταλάβει, και επειδή δεν μπορεί να καταλάβει αυτά που αφορούν στο Θεό, τα λέγει ή δεν τα δέχεται, ή είναι μπερδεμένο το παιδί, το λέγει ότι δεν πιστεύει στο Θεό. Δεν πρόκειται περί απιστίας, διότι πολύ συχνά η αγνωσία ή η απορία με την απιστία στον έφηβο, στον άνθρωπο, μπερδεύονται, συγχαίονται. Βεβαίως, όταν έχουμε μία άγνοια, όχι μόνο διότι είναι θέμα ευγενίας και λεπτότητος, αλλά είναι και θέμα σπουδαίο, διότι το αντικείμενο που χειριζόμεθα είναι το όνομα του Θεού. Εάν έχουμε μία απορία που αφορά στο Θεό, θα την υποβάλλουμε με ευλάβεια. Θα πούμε επί παραδείγματι ότι δεν το καταλαβαίνω αυτό, μπορείτε να μου το εξηγήσετε? Μερικοί τι κάνουν, όπως και στις απορίες. Ευτυχώς έχετε μια ευγένεια, αλλού άλλοι απορίες. Βάζουν το εξής: «Και πού ξέρω εγώ ότι τούτο ή εκείνο?» Ακούστε, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνουν την απορία τους είναι ανευλαβής, είναι ανίκιος, είναι ασεβής τρόπος. Βεβαίως δεν θα μιλήσουμε έτσι, αλλά θα μιλήσουμε ευλαβώς. Θα πει ευλάβεια, ευλαμβάνω, πιάνω καλώς, παίρνω το αντικείμενο και το πιάνω, θα λέγαμε, άκρης δακτύλης, στις άκρες των δακτύλων μου, με πολύ προσοχή. Γιατί το όνομα του Θεού είναι. Έχω απορίες. Ποιος ξέρει όλα τα του Θεού? Κανένας. Όλοι έχουμε απορίες περί το πρόσωπο του Θεού. Αλλά οι λίγες οι πολλές, και ποτέ δεν θα μάθουμε τι, το βάθος του Θεού. Ποιος θα το μάθει ποτέ? Αλλά ευλαβώς θέτουμε τις απορίες μας. Έτσι μπορούμε να πούμε εις τον πνευματικό, έχω αυτή την απορία ή εκείνη. Θα μας πει, καλά παιδάκι μου, κοίταξε, δεν είναι αθεΐ αυτό το πράγμα, είναι μια αγνωσία, δεν ξέρεις πολλά πράγματα. Ή ακόμη είναι μια απιστία που έδειξες, μια ολιγοπιστία. Όταν λέμε απιστία, εννοούμε την ολιγοπιστία, δηλαδή λίγη πίστη, εκλονίστηκες. Εντάξει, θα διορθωθείς. Δεν πρόκειται περί αθείας. Αν όμως πρόκειται περί αθείας, διότι κάποιος μπορεί να φτάσει στο εξομολογητήριο
που πράγματι να είναι άθεος, να μην πιστεύει τίποτα. Μόλις μπει να σου δηλώσει: ξέρετε, είμαι άθεος, δεν πιστεύω ότι υπάρχει ο Θεός, δεν πιστεύω εις τον Ιησού Χριστόν ότι είναι Θεός, ότι ο Θεός ενυθρώπισε, δεν πιστεύω τίποτα. Μάλιστα, πολύ ωραία. Βέβαια, δεν θα κάνουμε εκείνο που αναφέρεται σε έναν έκδοτο, ότι κάποτε πήγε κάποιος και είπε αυτό και σηκώθηκε ο πνευματικός και έρχεται να τον ψάχνει από εδώ, από εκεί, τον... λέει, τι με ψάχνετε? Να δω τι περίεργο «ον» είναι αυτό που δεν πιστεύει. Γιατί πράγματι εκείνος που δεν πιστεύει είναι αφύσικο πλάσμα. Ακούστε με, είναι άρρωστο πλάσμα, είναι αφύσικο. Και σηκώθηκε ο πνευματικός να ψάξει να δει τι περίεργο «ον» είναι εκείνο που λέει και ομολογεί ότι δεν πιστεύει. Δεν θα κάναμε αυτό, θα κάναμε το εξής. Παιδάκι μου, λες ότι δεν πιστεύεις στο Θεό και το λες συνειδητά. Γιατί ήρθες? Ήρθα να κουβεντιάσουμε. Πολύ ωραία, δεν θα σε διώξω. Πολύ ωραία. Βγάζουμε το επιτραχύλιό μας, διότι το επιτραχύλιο είναι δυνάμει ενός μυστηρίου. Είναι το ορατόν σημείο του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως. Προϋποθέτει πίστη, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Το βάζουμε, το διπλώνουμε, το βάζουμε στην άκρη, το επιτραχυλιό μας, και καθόμαστε σαν δυο καλοί φίλοι, όχι τώρα μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου, σαν δυο καλοί φίλοι, να πούμε και να κουβεντιάσουμε τι απασχολεί τον νέον ή την νέαν αυτή. Τι έχεις παιδάκι μου, δεν πιστεύεις στο Θεό? Μάλιστα, για πες μου πώς και τι και τα λοιπά, και κάνουμε συζήτηση. Δεν είμαστε πια στο χώρο του μυστηρίου, αλλά είμαστε στο χώρο μιας ελευθέρας συζητήσεως. Έτσι μόνο μπορούμε να κινηθούμε εις το μυστήριο της εξομολογήσεως. Και με την ευκαιρία που ετέθη η απορία και που καταναλώσαμε όλο μας το χρόνο με την απορία αυτή, και την οποία αν θέλετε επέλεξα ακριβώς εν όψη και των εορτών των Χριστουγέννων, θα σας έλεγα ότι είναι τώρα μια ευκαιρία να θυμηθούμε ότι πρέπει να εξομολογηθούμε. Είπα να θυμηθούμε κακώς, δια τους ραθύμους και τους αμνήμονες η Εκκλησία έβαλε εορτές για να θυμώνται όταν έρχεται το Πάσχα και τα Χριστούγεννα ότι πρέπει να εξομολογούνται και να κοινωνούν. Και όταν ρωτήσουμε κάποιον τέτοιον αμνήμονα αν κοινωνεί και εξομολογείται, ναι, λέγει, κάθε Πάσχα και Χριστούγεννα. Δεν είναι το πράγμα όμως εκεί, παιδιά. Ο πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος αγαπά τον Ιησού Χριστόν, όπως λέγει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, δεν αφήνει, λέγει, 40 ημέρες να περάσουν χωρίς να κοινωνήσει. Και το λέγει σε μια εποχή που και αυτό που έγραψε ήταν δύσκολο. Αν ο Άγιος Νικόδημος ζούσε στην εποχή μας, δεν θέλω να πω πιο πολλά. Αρκεί να σας πω ότι όταν έγραψε το περί συνεχούς θείας μεταλήψεως βιβλίων του, δεν έβαλε το όνομά του απ' έξω. Δεν το έβαλε. Ήτανε μια άλλη εποχή. Εκρηκτική περί το θέμα. Δεν εξετάζω. Παρά μόνον τούτο. Αν ζούσε ο Άγιος Νικόδημος στην εποχή μας, θα έλεγε: όποιος αγαπάει τον Ιησού Χριστόν, δεν θα αφήνει Κυριακή που να μην κοινωνήσει. Αυτό θα έλεγε. Δηλαδή πρέπει να κοινωνούμε συχνά. Δεν είναι ένα θέμα μνήμης, όπως και η τροφή μας δεν είναι θέμα μνήμης, είναι θέμα ανάγκης. Η Θεία Κοινωνία για μας είναι θέμα ανάγκης. Η πνευματική ζωή είναι θέμα ανάγκης και είναι και θέμα αγάπης. Όταν αγαπάμε τον Ιησού Χριστόν, θέλουμε να τον έχουμε κοινωνών μας, να τον έχουμε συντροφιά μας, γιατί είναι η ζωή μας, είναι η αληθινή μας αγάπη, είναι ο Κυριός μας και ο Θεός μας.